Καλημέρα σας από το γνωστό μέρος των πρωταθλητών της καρδιάς μας. Σήμερα είναι Σαββάτο 28 Αυγούστου και για να δούμε τι έχουμε σήμερα στον υποκατασκευή ναό μας. Λοιπόν, όπως βλέπω εδώ πέρα, έτσι, προχωράει το σύστημα με το πι, έτσι, είναι πιο πυκνά από ό,τι είναι από την άλλη μεριά, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποια κινητικότητα. Λοιπόν, είμαι εδώ πέρα με δύο φίλους, παρουσιαστείτε. Πάμε. Πολύ καλημέρα σας. Λοιπόν, Λουκάς εδώ. Εδώ είναι ο Λουκάς, ωραία. Γεια σου Λουκά. Γεια σου και σένα Μιχάλη. Έχεις φέρει συμπράγαλα για ένα αέριο? Έχω φέρει. Έχω και συνεργάτη σήμερα. Και συνεργάτη, τι κόλπο είναι αυτό? Λουκάς. Μόνο εσύ θα τα κάνεις τα κόλπα. Μπράβο, σωστό και αυτό. Λοιπόν, δεν είμαι μόνο εγώ στον κόσμο, σωστό και αυτό. Λουκάς και συνεργάτης. Και συνεργάτες. Συγγνώμη, ο συνεργάτης δεν έχει όνομα. Τι κόλπο είναι αυτό? Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Ο Γιώργος είμαι, ο συνεργάτης. Είσαι ο Γιώργος. Λοιπόν, ο Γιώργος. Θα τραβήξουμε πλάνα σήμερα και οι δυο μας. Ωραία, θα είναι, πώς το λένε, mixed grill. Όχι mixed grill. Συνεργατάτο. Συνεργατάτο. Σωστό, μπράβο, έτσι. Ωραίος. Καλό είναι να γίνονται. Να γίνονται, ωραία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή από εδώ δεν βλέπουμε τίποτα. Για πάμε λίγο από εδώ να δούμε τι γίνεται. Τι έχουμε εδώ? Λοιπόν, εδώ έχουμε το, ναι, καλά εννοείται, το μαγκανοπήγαδο, το οποίο τώρα κοιτάξτε, μου ήρθε μια πληροφορία, θα τη θεωρήσω ιαματική, έτσι, κατά μεγάλο ποσοστό, γιατί το τι θα γίνει δεν το ξέρουμε γενικά στη ζωή μας, αλλιώς θα ξέραμε και τα 6 νούμερα στο Τζόκερ. Τέλος πάντων, λέμε, ναι, ότι περίπου στα μέσα τέλος Οκτωβρίου το κάτω μέρος της υπογειοποίησης θα είναι έτοιμο, θα παραδοθεί στην κίνηση, η οποία έχει αναστενάξει όπως τα γκολπός, όπως λέει ο ύμνος μας, και θα είναι έτοιμη να παραδοθεί και μετά από πάνω θα φτιάχνουν το υπόλοιπο. Τώρα, έτσι, επίσης αύριο θα δείτε ένα βίντεο με τον καλό φίλο, το οποίο είναι για τη χωρητικότητα του γηπέδου, ο οποίος λέει τις απόψεις του. Οι δικές μου απόψεις, η δική μου άποψη, γιατί εδώ ένα νούμερο είναι, έχει υποθεί. Βέβαια το θέμα είναι πώς φτάνουμε και σε αυτό το νούμερο, πώς κάναμε στο σχολείο με τα μαθηματικά κτλ. Δεν είναι βρίσκεις ένα νούμερο κτλ. Και κάπως το αποδεικνύεις. Λοιπόν, λοιπόν, θα δείτε το βίντεο αυτό λοιπόν και εγώ σας λέω 33-121, χωρίς έτσι. Λοιπόν, βέβαια βγήκε και ο Βασίλης ο Κονστράκτο και είπε γύρω 33 και πάνω, κάτι είπε. Λοιπόν, αυτά καλό είναι να λέγονται. Εντάξει, θα τα δούμε όλα αυτά, ο χρόνος θα μας διαψεύσει, θα μας επιβεβαιώσει όλους. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Έχουμε την περίπτωση του Ζούμπερ, ο οποίος, άκου να δεις τι έγινε τώρα, έφυγε ένας άλλος επιθετικός και λέει εγώ θέλω να πάω αλλού, λέει. Τι είναι αυτό το κόλπο? Όλα σε εμάς συμβαίνουν. Έχουμε κάνει αμαρτίες, δε παιδιά, πολλές, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ελπίζω και εύχομαι η αποστολή του Παπαδημητρίου και του Κονέ στην Γερμανία να φέρει το πολυπόθετο αποτέλεσμα, δηλαδή την υπογραφή του παίχτη και της ομάδας, και να έρθει αυτός ο παίκτης στην ΑΕΚ ενισχύοντας την προσπάθεια τη φετινή για ό,τι το καλύτερο. Από ποιο αρχίζει? Λοιπόν, προχωράμε. Η παρέα τρίτωσε, ήρθε και ο Χρήστος και χαιρετώ τον Χρήστο και για να δούμε. Χρήστο, πώς θα βλέπεις τα πράγματα εδώ πέρα, τι βλέπουμε, τι γίνεται? Αναφέρεσαι τώρα για το ιστορικό του μουσείου. Ναι, αυτό δείχνω τώρα, μπράβο. Πριν μερικούς μήνες, τέλη Μαρτίου, είχε γίνει μια σύσκεψη μέσα εκεί με τους μουσιολόγους, αυτούς που θα αναλάβουν το μουσείο του προσφυγικού ελληνισμού. Όχι, μάλιστα, το μουσείο της ΑΕΚ. Είναι δύο μουσεία που τρέχουν παράλληλα. Μπράβο, ναι, αυτό. Έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολλά εκθέματα και στα δύο μουσεία και εκθέματα μεγάλης αξίας και συναισθηματικής, αλλά και πολιτιστική αξία. Δηλαδή θα είναι υπερπαραγωγή για κάποιον να πάει να τα δει και πόλος έλξης. Βεβαίως. Είναι το πρώτο μουσείο ομάδας το οποίο θα συνδέει την ιστορία με την ποδοσφαιρική ιστορία του τόπου. Φουγιά είναι μέρος αυτής της ποδοσφαιρικής ιστορίας. Έχουμε ιστορία πλούσια με λίγα λόγια. Βεβαίως. Εννοείται αυτό. Σε εκείνη τη σύσκεψη είχαν
είχαν δοθεί τα, οι κατόψεις των, των αιθουσών που θα είναι το μουσείο, mm-hmm. τους μουσιολόγους, για να δουν πώς θα στήσουν τα εκθέματα. Και αυτή την περίοδο γίνεται έτσι μια μελέτη του χώρου μέσα από, χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα. Ναι. Σιγά σιγά όταν θα αρχίσει να διαμορφώνεται ο χώρος εσωτερικά, θα αρχίσουν να μπαίνουν οι προθήκες για να μπουν σιγά σιγά τα, τα εκθέματα, τα οποία είναι εκατοντάδες. Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή όμως αυτό που λέμε είναι μελλοντικό, γιατί πρέπει να γίνουν όλα τα υπόλοιπα γύρω γύρω. Υπάρχει μερεμέτη τώρα, χοντρό. Ναι, υπάρχει μερεμέτη. Ωραία. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα εδώ πέρα? Θα μπούμε το 22, αυτό μας απασχολεί όλους. Τι βλέπεις? Πρέπει να μπούμε το 22. Πρέπει, ναι, ναι, ότι πρέπει. Χρονιά... Ότι, κοίτα να δεις, ότι πρέπει, πρέπει. Αλλά άμα δεν γίνει εδώ πέρα οργασμός εργασιών που γράφω στα βίντεο. Είμαστε εκτζίδες και πάντα πατάμε στους συμβολισμούς. Το 22 είναι 100 χρόνια από τη Μικρά Ασιατική Καταστροφή. Βέβαια. Οπότε πρέπει να το συνδέσουμε έτσι σαν μια χρονιά η οποία είναι με την αναγέννηση, με την ανάσταση. Πρέπει αυτό να θυμόμαστε και είναι ευκαιρία. Να το συνδέσουμε αυτό το γεγονός. Καλά, μόλις πούμε εδώ πέρα θα υπάρχει η ανάσταση και όποιος μπαίνει εδώ πέρα θα φεύγει. Εντάξει, εννοείται. Βεβαίως. Αυτό που το λες. Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε να δούμε κάποιο άλλο μετά από αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα. Να δούμε κάποιο άλλο σημείο. Λοιπόν, ένα λεπτό. Λοιπόν, εκεί πέρα βλέπω βάλανε κορδέλα που σημαίνει ότι δεν θέλουν να περάσει κανένας. Θα το σεβαστούμε αυτό. Λοιπόν. Σας έδειξα χτες το εγκλησάκι του Αγίου Λουκά που θα γίνει κτλ. Πάμε από κάποιο άλλο σημείο να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, και ενώ οι ντρουνάτι τραβήξανε κάποια πλάνα, ξαφνικά εδώ πέρα εμφανίστηκαν και κόσμος και φτιάχνει το σύστημα το ποιή, το ποιάτο. Λοιπόν, μια χαρά. Ωραία. Προχωράμε. Λοιπόν, είμαι σε αυτό το σημείο εδώ πέρα και βλέπω εδώ πέρα το σιδερωμένο, το οποίο έχει και τα κόλπα εδώ πέρα για να μπει το τυχείο. Λοιπόν, μια στιγμή να το απαθανατήσω, γιατί τις θέλω αυτές τις φωτογραφίες. Και προχωράει κανονικά. Εδώ πέρα βλέπουμε το ήδη υπάρχον τυχείο. Λοιπόν, η υπογειοποίηση, όπως βλέπουμε εδώ, όπως είπαμε, πρέπει να φύγουν τα χώματα. Λοιπόν, και να πω ότι εδώ είναι η ερασιτεχνική. Χτες πληροφορήθηκα ότι φτάσαμε τις 15.000 κάρτες, δηλαδή αύξηση 50% από πέρσι, αλλά δεν κάνουμε τίποτα, όπως λέγαμε και στο ΑΤΟ, δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό πρέπει να, το νούμερο πρέπει να αυξηθεί, έτσι, γιατί η ερασιτεχνική έχει ανάγκες τώρα που δεν υπάρχουν έσοδα κτλ. Έτσι. Λοιπόν, είδαμε και το handball, έπαιξε ένα φιλικό εχθές εκεί πέρα στο εξωτερικό. Έχουν γίνει κατάλληλες κινήσεις και φέτος θα πάμε σφαίρα. Λοιπόν, και όλα τα άλλα τα αθλήματα πρέπει να είμαστε συμμέτοχοι με την ερασιτεχνική ώστε να πάει καλά. Αυτό είναι το δεκάρικο της ερασιτεχνικής, το οποίο είναι πιο εύκολο να δοθεί από ένα διαρκεία στο μπάσκετ, που και εκεί πρέπει να ενισχύσουμε τον Μάγκη Αγγελόπουλο, ο οποίος επί σειρά ετών έχει βάλει πλάτη και έχει αποδείξει ότι είναι, όπως είπε, ένας από εμάς. Εκεί πέρα τώρα δεν ξέρω τι κόλπο έγινε. Από τα 12 μπαν που πέσαμε, τα 14 πήγαμε με 13, γρουσουζιά κιόλας. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Μάκης Αγγελόπουλος έχει τον τρόπο και το κόλπο να τα διευθετήσει. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, και προχωράμε προς κάποιο άλλο σημείο ενδιαφέρον. Λοιπόν, χτες είπα ότι ο πυλώνας είναι βαμμένος, αλλά σήμερα από αυτή τη σκιά εδώ πέρα, όπως πρέπει, παρατηρώ ότι εδώ πέρα υπάρχει διχρωμία, δηλαδή από κάτω είναι βαμμένο και από πάνω είναι άσπρο. Να το βλέπουμε καθαρά. Λοιπόν, τώρα πάνω υπάρχουν εργάτες οι οποίοι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα θα το βάψουν από πάνω προς τα κάτω, μάλλον αυτή τη στιγμή σπατουλάρουν από ό,τι βλέπω, δεν βάφουνε. Αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο τις επόμενες μέρες να τελειώσει. Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, νέες πληροφορίες επί του θέματος αναφέρουν ότι εκείνο το άσπρο πάνω είναι αστάρωμα. Και μετά θα, ναι, και μετά θα φτάσουμε σε αυτό που έλεγα ακόμη πριν, ότι θα το βάψουν και όλες κανονικά. Άρα, σε περίπου 10 μέρες, με 15 θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πάει και αυτός ο πυλώνας. Και από ό,τι είδαμε στον επόμενο, δηλαδή στο βόρειο ανατολικό, ανεβάζαν σκαλοσχές. Πάμε να δούμε τώρα και από εκεί. Λοιπόν, εδώ δεν έχουμε κάποια κινητικότητα σήμερα.
Αν και βλέπω ότι δεν θέλουμε και πάρα πολύ ακόμα για να πιάσουμε το επιθυμητό νούμερο, το οποίο είναι τα 6 μέτρα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε πλαγιομετωπικό στο χώρο και προχωράω και προς τα πέρα. Αλλά σκέφτηκα το εξής, ότι είναι πολύ πιθανόν να μην γίνονται εργασίες με τις μπουλντόζες και τα λοιπά, γιατί εδώ είμαστε μέσα σε άλτσος και ο κίνδυνος κάποιος πυρκαγιάς είναι πιο πιθανός, πιο πιθανός. Οπότε λογικά γι' αυτό το λόγο δεν μέχρι να φύγουμε από τους κίνδυνους των πυρκαγιών, οι οποίες άφησαν πάρα πολλά τραύματα στις περιοχές που είχαμε και τα λοιπά. Όλοι ξέρουμε ποιες είναι αυτές. Λοιπόν, και κατάληξα στο συμπέρασμα ότι πολύ πιθανόν να μην δουλεύουν τώρα οι μπουλντόζες και και οι σφύρες για το γεγονός που ανέφερα πριν. Λοιπόν, γιατί εδώ πέρα είναι μέσα δίπλα στο άλσος. Λοιπόν, εδώ πέρα όπως βλέπω γίνεται η συνέχεια της χτεσινής κατάστασης, δηλαδή ανεβάζουν τις σκαλοσιές. Για την ακρίβεια, όχι ανεβάζουν τις σκαλοσιές, φτιάχνουν τη σκαλοσιά η οποία τρία ακριβώς, βαφθεί και θα γίνει όπως άλλους πυλώνες. Εδώ κάτω βλέπω ότι πιθανόν να θέλουμε λίγο ακόμα, αλλά πιάσαμε το επιθυμητό βάθος. Ωραία. Λοιπόν, και προχωράω προς τα κάτω, αν και είναι πολύ σκάτα πράγματα. Έγινε μια αλλαγή πορείας, εδώ είμαστε στην υπογειοποίηση. Όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και εδώ είναι το σημείο που βγαίνει από στην Οδό Πατριάρχου προς τα έξω και πάει προς Νέα Ιωνία. Όπως θυμόμαστε, τα αυτοκίνητα τα οποία θα θέλουν να μπουν στο γήπεδο ή τα λεωφορεία και το δικό μας και των αντιπάλων ομάδων θα έρχονται από εδώ. Από την άλλη μεριά, από τη Φωκόν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Τώρα δεν ξέρω αν αλλάξουν κάτι, γιατί τα σχέδια είναι για να αλλάζουν πολλές φορές. Λοιπόν, εκεί πέρα υπάρχει ένα φρεάτιο όπως βλέπω. Λοιπόν, ένας εργάτης εκεί πέρα παίζει με τα σίδερα, ωραία. Και προχωράμε προς τα κάτω. Εδώ, και λέω να τα δείξω αυτά, τα συστήματα τα οποία είπαμε βγαίνεις πιο μαλακά μέσα από την υπογειοποίηση, αλλά κυρίως κρατάνε τα χώματα από εδώ και από εκεί σε περίπτωση σεισμού. Στο βάθος, θα το δούμε και από πιο κοντά, βλέπουμε τα μικρά πλακίδια, τα οποία στο τέλος μόλις θα ενώσουν θα κάνουν πεζοδρόμιο. Να τα κόλπα τα οποία μόλις θα ενώσουν θα γίνει ο πεζόδρομος απάνω, και εδώ πέρα βλέπουμε τα κάγκελα τα οποία θα μπουν πάνω στο τοιχείο που υπάρχει, ώστε να διαχωρίζεται το άλσος από το πεζόδρομο. Βέβαια θα υπάρχουν εισόδη και παραεισόδη, ώστε να διευκολύνεται ο θεατής του γηπέδου, έτσι, για να μπορεί να μπει μέσα. Λοιπόν, τι άλλο, να, είναι αυτό και άλλα κάγκελα. Τώρα, περίμενε, αυτά τα κάγκελα εδώ πέρα, τα αριστερά μου μοιάζουν πιο νέα, τα δεξιά από εδώ μου μοιάζουν, μήπως ήταν από πριν, τα πιο παλιά. Πάντως, εδώ, τώρα για να έχουν φέρει αυτά εδώ
λογικά θα έχουμε μία κίνηση για, την, για το στρώσιμο, για να γίνει πεζόδρομος. Ωραία. Και τώρα το ερώτημα είναι αν θα χρησιμοποιηθούν αυτά και θα έχουν remake. Είναι πλακάκια, ρε. Είναι τετραγωνάκια μαζί, είναι τουβλάκια. Όχι τα τουβλάκια, λέω για τα, πώς τα λένε, τα κάγκελα. Αν θα βάλουν αυτά και θα τα ξαναβάψουν, φτιάξουν και τα λοιπά, ή θα φέρουν καινούργια. Τώρα, λογικά για να τα έχουν εδώ πέρα όμως, θα είναι αυτά. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν κάποιες πέτρες, οι οποίες είναι για σπάσιμο. Λοιπόν, τώρα κάποια σίδερα εδώ πέρα, δεν ξέρω τι κόλπο είναι αυτό. Ωραία. Και σημαδάκια πάνω και πέρα για να δούμε πώς θα τοποθετηθούν τα πλακάκια. Λοιπόν, και φτάνοντας προς το τέλος αυτής της διαδρομής εδώ, τα διαχωριστικά, εκεί βλέπω ότι το φορτηγό παίρνει κάποια πλαστικά διαχωριστικά που είχαν και κάποια σίδερα για φεύγα. Ωραία. Άρα τελειώνει η κατάσταση από εδώ. Πρέπει να τα μαζέψουν κιόλας. Λοιπόν, και εδώ είναι η παλιά 567, η οποία είναι υποδιαμόρφωση και αυτή. Λοιπόν, προχωράω προς τα επάνω. Να δούμε και πότε θα αρχίσει το πρωτάθλημα, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Όταν αργεί το δικό μας το πρωτάθλημα και παίζουμε με αντιπάλους που έχουν παίξει 2, 3, 4, 5, 6, 7 παιχνίδια, εμείς υπολοιπόμαστε. Θα έπρεπε να προσέχουμε περισσότερο το προϊόν μας. Λοιπόν, και αυτές οι συζητήσεις να έχουν γίνει από πιο νωρίς και να τα έχουν βρει. Στη τελευταία στιγμή, ίσως συνήθως. Λοιπόν, ελπίζω και εύχομαι να αρχίσει στις 11 Σεπτεμβρίου τελικά. Από 22 Οκτωβρίου, 11 Σεπτεμβρίου, μάλιστα. Είναι 20 μέρες γεμάτες. Τέλος πάντων, αυτό είναι χάλι. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι σωστό. Λοιπόν, αυτά. Δείτε αύριο το βίντεο με τον καλό φίλο για τις θέσεις, με ηρεμία τα σχόλια. Ο καθένας έχει την άποψή του. Τα συζητάμε βάσει αυτόν που θα λέει πει το βίντεο και αυτόν που θα πούμε εμείς. Σε αυτό το βίντεο το αυριανό συζητάμε μόνο για το γήπεδο και τη χωρητικότητα. Εδώ πέρα μπορεί να πούμε, ξέρω εγώ, να πανηγυρίσουμε και θα έχει έρθει και ο Ζούμπερ. Εγώ δεν ξέρω πώς μου σχολείς και τον λέω ο Ζούμπερ. Έχει μια ωραία καφετέρια εκεί τη Λακώστα. Πόσες φορές έχουμε πάει. Λοιπόν, αυτά. Τα λέμε. Να έχετε ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μια ζωή ΑΕΚ. Λοιπόν, να κάνω ένα συμπληρωματικό για να πω ότι είμαστε εδώ πέρα στα σκαψίματα, δηλαδή στο φεύγα χώμα, και πρέπει να φτάσουμε κάτω εκεί πέρα ώστε να γίνεται ένωση, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Τι θα κάνει ο κόσμος, θα πηδάει. Λοιπόν, οπότε θέλουμε αυτό το, πόσο μένει τώρα, ένα μέτρο και πάλι λίγο παραπάνω. Οκ. Okay. Λοιπόν, οριστικό τέλος. Τα λέμε. Μια ζωή ΑΕΚ.